Πάμε στον κύριο Ξαδάκτυλο να τον καλημερίσω, να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή του παρουσία. Καλημέρα κύριε Ξαδάκτυλε. Καλημέρα σας. Και που κάνετε, καλά είστε. Ερώτημα. Πότε θα βγάλουμε τις μάσκες και αν φέτος θα κάνουμε Πάσχα, που το Πάσχα είναι έξω, ξέρει ο Βαγγέλης ο Μπελιώτης, είναι από χωριό, ο κύριος Γκρίγκας, Γεωργιάδης από το Αμίντι, εγώ από τη Σάμο. Πότε θα κάνουμε φέτος το Πάσχα με μάσκες ή χωρίς μάσκες? Ρωτάει όλος ο κόσμος. Ελάτε. Κοιτάξτε, για τις μάσκες δεν είμαι σε θέση να προβλέψω και γενικώς αποφεύγω τις προβλέψεις, γιατί ο ιός δεν μας λαμβάνει υπόψη του και μας εκπλήσει διαρκώς, ούτε μας προειδοποιεί για αυτά τα οποία κάνει. Είμαστε πάντως σίγουρα, συγκρινόμενοι με την αντίστοιχη χρονική στιγμή πέρσι, ναι, πολύ καλύτερα. Και τα Χριστούγεννα ήταν πολύ διαφορετικά, πολύ πιο Χριστούγεννα από τα προηγούμενα, και βαδίζουμε προς τα εκεί, εφόσον αξιοποιούμε την επιστήμη. Το σημερινό μας πρόβλημα αποκρισταλώνεται στον αριθμό των απολειών των ημερήσεων και στον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται στην εντατική. Το χαρακτηριστικό τους όμως, αν αναλύσουμε και πούμε ένα μεγάλο γιατί αυτό το πράγμα, ναι, μπορούμε να πούμε πολλούς λόγους, αλλά υπάρχει ένας και μοναδικός ο οποίος ανατρέπει όλους τους προηγούμενους και κυριαρχεί επί όλων. Ανεμβολίαστοι άνω των 60. Μάλιστα. Αυτό είναι το, συμπέρασμα που βγάζει κανείς, αναλύοντας τους αριθμούς με οποιοδήποτε τρόπο και αν θελήσει να τους αναλύσει. Ο νεμβολίαστος παίρνει την ευθύνη πάνω του και λέει: εγώ δεν εμβολιάζομαι. Όλοι οι άλλοι που έχουν εμβολιαστεί πλέον έχουν κάθε δικαίωμα. Πρέπει να πάρει την ευθύνη, ξέρετε, και για τους ανθρώπους που οι οποίοι χρειάζονται εντατική για κάποιον άλλο λόγο και σωστό, το σύστημα πιεσμένο τους εξυπηρετεί με δυσκολία. Πρέπει να πάρει την ευθύνη και για το γεγονός ότι υπάρχει μια υπερκόπωση παντού, ναι, και ψυχολογική σε όλη την κοινωνία. Πρέπει να πάρει και άλλες ευθύνες, όχι μόνο την ατομική. Ερώτημα. Πότε τελειώνουμε, κύριε Πρόεδρε? Πότε τελειώνουμε με αυτή την ιστορία? Διότι υπάρχουν και θεωρίες από την Αμερική, από τον καθηγητή του Χάρβαρντ. Τραβάτε μπροστά. Πρέπει να ανοίξει η αγορά, να ανοίξει ο τουρισμός, να ανοίξει η κοινωνία. Πάμε σε μια ανοσία αγέλης. Να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα πια. Αν χρειαστεί να γίνεται ένα εμβόλιο μια φορά το χρόνο, όπως γίνεται και για τη γρίπη, ναι, άρα να τελειώνουμε από πάνω μας. Γιατί κάθε μέρα που περνάει. Τελειώνουμε, κύριε Αυτιά. Δεν τελειώνουμε. Καθημερινά τελειώνουμε. Α, μάλιστα. Ζούμε με πολύ μικρότερο άγχος από ό,τι ζούσαμε πέρσι. Σωστό. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία, η οποία διαρκώς διευρύνεται. Μάλιστα. Έχουμε διαρκώς περισσότερα φάρμακα, έχουμε εμβόλια. Τώρα πλέον έχουμε και πολλαπλή επιλογή εμβολίων. Μάλιστα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει και καμία απολύτως δικαιολογία. Η συνάντηση με τον ιό αυτή την εποχή δεν είναι η συνάντηση που ήταν πριν από ένα χρόνο για τους εμβολιασμένους. Για τους ανεμβολίαστους δυστυχώς είναι, και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Θα πρέπει 300.000 συμπολίτες μας που αναζητούν ρυψοκίνδυνες συγκινήσεις να πάψουν να το κάνουν για την δική τους υγεία, αλλά και για το όφελος του κοινωνικού συνόλου. Είστε απόλυτα σαφείς, τεκμηριωμένος. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Θερμότατα σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Θα επανέλθουμε.